Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, ο παντακού παρών και το πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, και θέ και σκήνωσον ημί, και καθάρισον ημάς από πάση γίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Να καθίσουμε κάτω. Ο Θεός είναι φωτιά. Αυτό είναι μία απάντηση ενός μεγάλου Αγίου Γέροντα σε κάποιον που τον ρώτησε από πού παράγεται, βγαίνει η θερμότητα και πού η ψυχρότητα. Και γιατί υπάρχουν πολλοί σκληρόκαρδοι. Και γενικά για το σαρκικό κακό που υπάρχει στον κόσμο. Για το σαρκικό κακό που υπάρχει στον κόσμο. Η απάντηση λοιπόν είναι η εξής. Περί της θέρμης και της ψυχρότητος δήλωνεστη ότι ο Κύριος πυρ ονομάστη θερμένον και εμπειρίζον καρδίας και νεφρούς. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο ότι ο Κύριος ονομάστηκε πυρ, που ζεσταίνει, που πυρακτώνει καρδιές και νεφρούς. Εάν ούτω συμβαίνει, αντιθέτως, και ο διάβολος ψυχρός εστί, παγωνιά, βόρειος πόλος είναι ο διάβολος και από αυτό, από αυτού η ψυχρότης όλη, από αυτόν προέρχεται όλη η παγωνιά που παγώνει τις ψυχές του κόσμου. Ή μη γαρούτος είχε, εάν αυτή δεν είναι η πραγματικότης, πώς τότε λέγει ότι τότε ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Τότε ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Θα είναι οι καρδιές των ανθρώπων τότε ψυγείο, κατάψυξη. Το δε τότε. Τι εστί η μη εν της χερής του αντιδίκου. Το τότε ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Το τότε. Τι σημαίνει παρά τότε που
θα έχει θέσει την εξουσία του στο μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου ο αντίδικος, ο εχθρός του ανθρώπου, ο σατανάς, και θα τον έχουν αποδεχθεί ως κύριο και αφέντη οι περισσότεροι των ανθρώπων, τότε θα είναι ψυγείο η αγάπη των πολλών, η καρδιά των ανθρώπων. Έχουμε λοιπόν δύο καταστάσεις. Μία στην οποία κυριαρχεί στην καρδιά του ανθρώπου θερμότητα, γιατί βασιλεύει ο Κύριος και είναι ζεστή από θαλπορή, από στοργή, από φιλανθρωπία, η αγάπη των ανθρώπων, των λίγων ανθρώπων που αγαπούν τον Κύριο. Αν όμως συμβαίνει, γιατί και αυτό συμβαίνει, να υπάρχει ψυχρότητα μέσα στην καρδιά, τότε δεν έχουμε παρά να φωνάξουμε, να επικαλεστούμε τον Κύριο, και ερχόμενος ο Κύριος θερμαίνει την καρδία ημών και την καθοδηγεί στην τέλεια αγάπη του. Βεβαίως, αγάπη προς αυτόν τον ίδιο, αλλά αγάπη και προς τον συνάνθρωπό μας. Επομένως, δύο παράγοντες ζεσταίνουν την ψυχή του ανθρώπου και δύο παράγοντες διαφορετικοί παγώνουν την ψυχή του ανθρώπου. Ο ένας παράγων είναι ανθρώπινη βούληση και άλλος είναι θεία βοήθεια, θεία αγάπη. Στη σχέση ανάμεσα στη θεία αγάπη και στον άνθρωπο υπάρχει το επακόλουθο να εμπειρίζεται η καρδιά του ανθρώπου, να καίγεται η καρδιά του ανθρώπου από αγάπη Θεού. Αντιθέτως, στη συνεργασία ανάμεσα στην καρδιά του ανθρώπου και στον αντίδικο, τότε παγώνει, καταψύχεται η καρδιά του ανθρώπου και πάβει να λειτουργεί κάθε καλό, φιλάνθρωπο, αγνό συνέστημα. Αν συμβαίνει το δεύτερο, όπως και συμβαίνει, τότε λέγει εδώ ο μεγάλος εκείνος γέροντας, μάλλον ο Βαρσανούφιος, τότε υγραίνεται η γαστέρα του, υγραίνονται τα υποτιγαστέρα του ανθρώπου, τα υποτιγαστέρα του ανθρώπου. Με άλλα λόγια, αρχίζει και λειτουργεί το υπογάστριο ανήθικο και σχρό
σύστημα στον άνθρωπο. Και κυριαρχεί αυτή, αυτό επί του νου του ανθρώπου και επί της καρδίας του ανθρώπου. Και τότε, τότε έρχεται και λέγει ο Κύριος «Ου μη καταμείνει το πνεύμα μου επ' αυτής, δεν θα αφήσω το πνεύμα μου σε αυτούς που τρέφουν με επιτιδιότητα, με πολλή θοπία, με πολύ γαργαλισμό τα υπογάστρια τους, που μη καταμείνει το πνεύμα μου λες αυτούς, δεν αφήνω το πνεύμα μου». Και τότε λέγει ο Απόστολος Παύλος, παραδίδονται οι άνθρωποι εις αδόκιμον νουν, ποι ειν τα μη καθήκοντα, ώστε να κάνουν αυτά που δεν αρμόζουν στους ανθρώπους. Δηλαδή, σχετίζονται άρενες με άρενες και θύλης με θύλης. Καταντάει ο άνθρωπος σε χειρότερη κατάσταση του ζώου. Και τότε έρχεται σαν συνέπεια της επιλογής, αυτής της κακής επιλογής, σαν συνέπεια, επαναλαμβάνω, αυτοκαταδίκη και αυτοτιμωρία. Θυμίζω τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Αυτό το μικρό σχόλιο από το βιβλίο του κυρίου Σωτήρχου που έχει το όνομα «Μέγας, ο Μέγας Γέρον», για να έχουμε σαν φως, να ξεκαθαρίσουμε γιατί τόσο πολύ έχει πέσει το ανθρώπινο γένος. Και έχει πέσει, όχι απλώς πτώσει, αλλά σε κατάπτωση. Ένα άλλο θέμα τώρα, από το βιβλίο που έχει γράψει ο Μακρυγιάννης, «Οράματα και θάματα». Αν και ο Μακρυγιάννης βλέπει προσωπικά ο ίδιος τα οράματα, σε πολύ λίγες περιπτώσεις αναφέρεται στη δική του οικογενειακή ζωή. Και όσες φορές αναφέρεται, τούτο δεν είναι άσχετο με τη μοίρα, τη γενική μοίρα του λαού, του ελληνικού λαού, του οποίου αισθάνεται να είναι απλώς ένα μέλος. Εκείνο λοιπόν που δεσπόζει στις διηγήσεις του Μακρυγιάννη είναι η ιστορία, η μοίρα, η πορεία
και η προκοπή ενός λαού. Και το σώμα αυτού του λαού το νιώθει σαν μια αδελφότητα. Η προσφώνηση αδελφοί αναγνώστες έρχεται και ξανάρχεται σχεδόν σε κάθε σελίδα. Τούτο είναι κάτι που το νιώθει βαθιά, όπως καταφαίνεται από το ύφος των διηγήσεων και κυρίως από τις πράξεις του που εξιστορεί κάθε τόσο. Ματώνει η καρδιά του σαν βλέπει την αδικία να επιπολάζει και συναγωνιστές τους να μην έχουν να φάνε ψωμί. Το Σύνταγμα και τους νόμους τους θέλει ο Μακρυγιάννης μόνο και μόνο για να στερεώσει την αδελφότητα του λαού του. Τίποτα δεν ζητάει ο Μακρυγιάννης για τον εαυτό του. Τόσο τα απομνημονεύματα του, όσο και τα οράματα και θάματα γράφτηκαν για να ιστορίσουν τη μοίρα ενός λαού. Ο Μακρυγιάννης θέλει να μας πει πως το ήθος ενός λαού εξαρτάται από τις ρίζες του πολιτισμού του. Κανένας δεν μπορεί να δουλεύει στη διοτέλεια, μια λέξη που έρχεται και ξανάρχεται στις διηγήσεις με τρόπο οχληρό, θα έλεγε κάποιο φιλόλογος που ενδιαφέρεται για την καλλιέργεια του ύφους και για την αποφυγή των επαναλήψεων μεγάλου φιλολογικού εγκλήματος, να περιφρονεί τον πολιτισμό και να προδίδει την κληρονομιά του και να θεωρείται ακίνδυνος για την επιβίωση ολόκληρου του σώματος που είναι ο λαός με τις παραδόσεις του. Οι διηγήσεις του θέλουν να μας πούν ποιοι κυβέρνησαν ανάξια τούτο τον τόπο και το λαό του και πως κατάφεραν να κατακόσουν τον ελληνισμό. Ιδού τι λέει σε ένα χαρακτηριστικό κομμάτι: και με πήραν και πήγαμε εις την πολιτεία και στην πλάκα συνάχτη όλος ο λαός και τους λένε: τρία σάπια δέντρα κάνουν τον κακό ίσιο και στην πατρίδα σας και στη θρησκεία σας. Αν δεν τα κόψετε αυτά τα δέντρα που κάνουν τον κακό ίσιο και στην πατρίδα και στη θρησκεία, υγεία δεν θα δείτε. Στην υποκειμένη περίπτωση είναι άκρος ενδιαφέρουσα η ταύτιση στα οράματα του Μακρυγιάννη τη σύναξη του λαού, της πολιτείας και του λαού της Εκκλησίας. Τέτοια ταύτιση
θα μπορούσε να την κάνει μόνο ένας που ζούσε στην ατμόσφαιρα του Βυζαντινού πολιτισμού. Εκκλησιολογία και πολιτιολογία συνδέονται οργανικά κατά το Μακρυγιάννη. Πιο απλά, το να βιώνει κανείς ό,τι θησαυρούς έχει η Ορθοδοξία δια της Εκκλησίας, έχει άμεση σχέση με το τι θα προσφέρει αυτός ο άνθρωπος στην πολιτεία. Η καλή ποιότητα πολιτών εξαρτιάται από την καλή συνείδηση που έχει ο άνθρωπος γύρω από το Θείο Λόγο, από την Ορθοδοξία. Όταν συνάζεται ο λαός, προασπίζει τα συμφέροντα της πολιτείας του, που είναι αρετή, τιμιότητα, δικαιοσύνη, ελευθερία, σύνταγμα και νόμοι. Όταν συνάζεται στον χώρο της Βασιλείας του Θεού, στην Εκκλησία, είναι παρόντες πάντοτε ο Χριστός, η Θεοτόκος και οι Άγιοι. Αυτοί δεν λείπουν από την πρώτη σύναξη, γιατί είναι εγγυητές της αρετής, της τιμιότητας, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, του συντάγματος και των νόμων. Και να μην νομίσει κανείς πως ο Μακρυγιάννης τα εννοεί όλα αυτά με ένα φτηνό ηθικισμό και κοινωνισμό, όπως άλλωστε γίνεται στις μέρες μας. Η Εκκλησία και ο πολιτισμός αποτελούν μια ιστορική κοινότητα αδελφοσύνης και προόδου. Και το Μακρυγιάννη, επαναλαμβάνω, Εκκλησία και πολιτισμός αποτελούν μια ιστορική κοινότητα αδελφοσύνης και προόδου. Ούτε φυσικά η πατρίδα και η θρησκεία έχει τίποτα κοινό με όλες τις πρόσφατες πατριδοκαπηλίες, θρησκειοκαπηλίες και τα συνθήματα ενός ξενόφερτου και για χάρη των ξένων παγερού πλάσματος ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Στο σημείο αυτό ο Μακρυγιάννης είναι λαγαρός ασυμβίβαστος. Τρία σάπια δέντρα κάνουν το κακό ίσιο. Καταδικάζεται απερίφραστα η εξάρτηση στα όρια της δουλοπρέπειας και της εξαφάνισης από τις δυτικές δυνάμεις. Σίγουρα τα τρία σάπια δέντρα είναι όχι τα τρία κράτη Γαλλία, Αγγλία, Ρωσία, αλλά οι Γρεκογάλλοι, οι Γρεκοάγγλοι και οι Γρεκορώσοι. Επαναλαμβάνω, τα τρία σάπια δέντρα δεν είναι η Γαλλία, η Αγγλία και η Ρωσία, αλλά είναι οι Γρεκογάλλοι, οι Γρέκο-Άγγλοι και οι Γρέκο-Ρώσοι. Για να μιλήσουμε με τη γλώσσα του δωματίου Κοραή,
η μοίρα του μετέπειτα νεοελληνικού πολιτισμού σημαδεύτηκε από το γεγονός ότι έπαψε να έχει τα πολιτικά και κοινωνικά κριτήρια του Μακρυγιάννη. Η εξάρτηση και η δουλεία καλκεύονται πρώτα στον αφανισμό της πολιτιστικής ταυτότητας. Και στην εισβολή ξένου και αναφομίου του πολιτισμού. Επαναλαμβάνω, κατά το Μακρυγιάννη η παρακάτω πραγματικότητα φωνάζει και λέει η εξάρτηση και η δουλεία χαλκεύονται πρώτα για να αφανιστεί η πολιτιστική ταυτότητα και να εισβάλλει ξένος και αναφομίωτος πολιτισμός. Αυτά είναι τα τρία σάπια δέντρα. Και εδώ συμβολική γλώσσα μας φέρνει στο νου την ομορφιά και την υποβλητικότητα του βιβλικού κόσμου, ενσαρκωμένου ωστόσο στον πολιτισμό της Ορθοδοξίας. Όταν ο Μακρυγιάννης λέει θρησκεία, Ορθοδοξία και πατρίδα, τίποτα δεν εννοεί από τα νεότερα δικά μας πλάσματα που εξυπηρετούν μια πολιτική σκοπιμότητας και προπαγάνδας. Εννοεί την αδελφότητα ενός λαού με τον πολιτισμό του, με την πίστη του και με τον απόλυτο σεβασμό προς κάθε τι αληθινό και οικουμενικό, υπό την προϋπόθεση βέβαια πως η εθνική και πολιτιστική ταυτότητα του Έλληνα θα μείνει αλόβητη μπροστά σε κάθε άλλη πραγματικότητα. Η πολιτική του Μακρυγιάννη δεν δουλεύει σε σχιζοφρενικές διαστάσεις δυτικού τύπου. Άλλο πράγμα να είναι η πολιτική, άλλο η οικονομία, άλλο η οργάνωση της πολιτείας και άλλο η πνευματικότητα, η παράδοση και προπαντός η αιμονή στην πάτρια, θρησκεία που δεν νοείται σαν στήρος ηθικισμός και σαν αφηρημένα με τα φυσικά πετάγματα, αλλά ως σύνολο των αγαθών της ιστορικής κοινότητας. Γι' αυτό δεν μπορεί να χωρίσει λαό του Θεού και λαό της πολιτείας άλλη ηθική της Εκκλησίας και άλλη ηθική της πολιτείας. Άλλο πράγμα είναι η μεταφυσική και η ηθικολογία και άλλο ο πολιτισμός με τα πνευματικά του επιτεύγματα.
υπάρχει μια αραγής ενότητα σε μια αδελφική κενότητα με ιστορία, συνεχή πορεία και δημιουργικά έργα. Αν ένας λαός ξεχάσει και προδώσει αυτή τη συνέχεια και αυτή την ταυτότητα, χάνει τη μνήμη του. Χάνει τη μνήμη του. Τη δική του οντότητα. Οπότε ο ξένος πολιτισμός που καλείται να υιοθετήσει δεν το βοηθάει σε τίποτα, γίνεται δούλος και δουλοπρεπής. Στο σημείο αυτό ο Μακρυγιάννης είναι ανυποχώρητος και σκληρός. Δεν δέχεται με κανένα τρόπο ξένες επεμβάσεις, δυτικές επεμβάσεις. Αυτό δεν σημαίνει διόλου ότι αμφισβητεί κάθε αυτή την αξία του δυτικού πολιτισμού. Οι επεμβάσεις αυτές δεν είναι καθαρά πολιτικές και οικονομικές, όπως τις τονίζουμε εμείς σήμερα στα ανεξάντλητα τροπάρια περιεξαρτήσεων. Είναι πρώτα και κατά βάση επεμβάσεις και εισβολές που φθείρουν τον ελληνικό πολιτισμό. Στα 1850 ο βασιλέας μας πήγε στην πατρίδα του να τυράξει διαδιάδοχο και άλλα του συμφέροντα. Άφησε εδώ στο ποδάρι του τη βασίλισσά μας. Ήταν θέληση εδώ να χαλάσουν το σύνταγμα για το 40 άρθρο της θρησκείας. Ότι μόνο αυτό βλάβει όλους τους δικούς το σύνταγμα να έχουν καλόπονο, με συγχωρείτε, το σύνταγμα να έχουν κολόπανο, όπως το θέλουν έτσι, το νεργούνε και υπουργοί δικοί τους και πολλοί βουλευτές και γερουσιαστές, όπως λαλή σε εξουσία χορεύουν όλοι αυτοί. Και αφού καταντήσαμε αχάριστη στην εσπλαγνία της, την βλασιμούμε κιόλα ότι δεν μας είπε τα μυστήριά της. Και αφού η άπιστη εκλαμπρότατη και εξοχότατη και κλέφτες και ληστέ, εμείς οι γενναιότατοι όλοι μαζί με τους εκλαμπρότατους και εμείς πολλούμε τον πολιτισμό μας τζιβαϊρικών εις τους αλόθρησκους. Γιατί για ένα τραπέζι, για μια γλυκή και δολερά καλημέρα των πρέσβεγων, των ανθρωποφάγων, όπου τρώνε ζωντανούς ανθρώπους και γεννόμαστε και παπικοί και πουλημένοι στη δική μας βασιλεία. Ένας σύγχρονος προκατηλημένος διανοούμενος με θρησκευτικές παραστάσεις από το σχολείο του και κάτι κηρύγματα, ίσως ακόμα και με σύγχρονες θεολογικές γνώσεις που στηρίζονται απλώς σε μερικές φιλολογικές διατυπώσεις και σε αναλύσεις κάποιων κειμένων,
Σίγουρα κινδυνεύει να πάρει τα παραπάνω λόγια του Μακρυγιάννη για ασήμαντη φλιαρία κάποιου μισαλόδοξου και φανατικού. Ωστόσο, λίγο μόνο προσέξει πού σκοπεύει Μακρυγιάννης, θα δει ότι λέει αυτά που σήμερα οι πολιτικοί και οι πολιτικολόγοι λένε για την εξάρτηση από τις μεγάλες δυνάμεις. Ο Μακρυγιάννης, πρέπει αυτό να το καταλάβουμε, την πολιτική και την οικονομική εξάρτηση τη θεωρεί ως αυτονόητη, πέρα για πέρα, αν πραγματοθεί πριν από την εισβολή ξενόφερ του πολιτισμού και συντελεστεί η διάβρωση της ορθοδόξης πραγματικότητας. Και ως ορθοδόξη πνευματικότητα σίγουρα δεν εννοεί την ατομική του ψυχή, εννοεί την αδελφότητα ενός λαού. Με όλο τον πολιτισμό του. Τίποτα μέσα σε αυτό το κοινό σώμα, τον ελληνικό πολιτισμό, δεν θυσιάζεται, όπως δεν κόβεται δίχως συνέπειες, ένα οπωσδήποτε μέλος ενός ζωντανού σώματος. Τελικά, για το λόγο αυτό, είναι τόσο αυστηρός απέναντι στη Δύση, υπεύθυνη κατά κύριο λόγο οι Έλληνες, είναι οι Έλληνες που πρόδωσαν τον πολιτισμό τους, το πολιτιστικό τους θησαυρό. Πούλησαν την πίστη τους, τα ζωντανά, τον τόπο τους και τα ίδια τα μοναστήρια. Πουλήσαμε τα πολύτιμα Ευαγγέλια και όλα τα γερά των ναών μας, όλα τα γερά των ναών σου και ζωντανά και τόπους. Και κατακαιρματίσαμε και τα Άγια Μοναστήρια και τις εκκλησίες και τις φτιάξαμε σπίτια, γεφύρια και τα εξής. Έτσι ο Μακρυγιάννης δεν δυσκολεύεται διόλου να πιστεύει ότι αυτά που πήρε ο ελληνισμός για αντάλλαγμα αντί πινακίου φακής είναι κούφια καρύδια και ασιά με αγέρα. Ο Μακρυγιάννης είναι ένας προσευχόμενος και αγωνιζόμενος. Αναφέρει ένα μέρος, όπως ο ίδιος λέει, από την αμαρτωλή του προσευχή. Και αυτή πιάνει 10 περίπου σελίδες στο έργο του, η αμαρτωλή του προσευχή. Σε αυτή την προσευχή του βλέπει κανείς ότι υπόθηκε παραπάνω για τη βιβλική και πατερική και λειτουργική γλώσσα του Μακρυγιάννη. Σε τούτη την προσευχή περνάει όλη η ιστορία του ελληνικού λαού και απαρίθμηση όλων των δεινών του. Και προέρχονται τώρα από τους ανθρωποφάγους τυράννους των μεγάλων δυνάμεων. Δέεται με συντριβή ο Μακρυγιάννης ότι είσαι υπόστατος Θεός να ελευθερώσει το γένος από τα δεινά αυτά, όπως το ελευθέρωσε από τους Τούρκους. Και
Είναι πολύ γνωστό, όπως άλλωστε και ο ίδιος απαρνεί τους αγώνες του και στα δυο του έργα ότι επολέμησε τόσο εναντίον των Τούρκων όσο και εναντίον των Ευρωπαίων τυράννων. Ο Μακρυγιάννης είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα που διαψεύδει όσους ισχυρίζονται με βάση τις θρησκευτικές τους γνώσεις, του σχολείου τους και άλλες συνθηματολογικές ρίσεις ότι προσευχή και αγώνας, προσευχή και αγώνας είναι πράγματα συμβίβαστα. Πρέπει να συμβαίνει το τελείως αντίθετο. Άλλο πράγμα βέβαια αν υπάρχει καρικατούρα προσευχής. Εδώ θα μπορούσε κανείς να ξεχωρίσει απλώς ενδεικτικά μερικά κομμάτια αυτού του μέρους της αμαρτωλής προσευχής του Μακρυγιάννη. Η κυριαρχία της δικαιοσύνης είναι ο πιο ζωηρός καημός αυτού του προσευχόμενου αγωνιστή. Επαναλαμβάνω, η κυριαρχία της δικαιοσύνης είναι ο πιο ζωηρός καημός αυτού του προσευχόμενου αγωνιστή. Και να πλώσεις το λαμπρό σου χέρι να μας βγάλεις μέσα από το σκότος όπου μας έχουν φυλακωμένους, σιδεροδεμένους τόσους αιώνες και μας αστόχησαν και η βασιλή σου και οι αρχιγεροί σου και οι κριτές σου, ξέχασαν όλοι τη δικαιοσύνη σου και μας έντυσαν το φόρεμα του διαβόλου. Να ζήσουμε εν εις το εξής και εμείς καλά και ο πίτροπός σου, ο βασιλέας μας, ως πατέρας με παιδιά, να απολαύσει τα δίκια του γερά και ακλόνιστα και εμείς οι δυστυχισμένοι και οι χείρες και ορφανά του αγώνα μας και να γεννούν αυτά, Κύριέ μου, να στερεωθούνε στάθης 8 μήνες η παντοδυναμία σου και η βασιλεία σου και δεμάτωσε μύτης όλο το κράτος, ούτε αδικήθη κανένας, ούτε διατιμήθη και έγινε η συνέλευση και γλίτωνες η παντοδυναμία σου και η βασιλεία σου. Όσοι φέρνουν δοξολογία εις παντοδυναμία σου και στη βασιλεία σου, τρισυπόστατε Θεέ, σωτήρα του πατός, να μας σώσεις, να μας λευτερώσεις από τα κοφτερά δόντια το γουρνολίκον. Αυτό είναι ένα κομμάτι από την προσευχή, την αμαρτωλή προσευχή, όπως την έλεγε ο ίδιος, του Μακρυγιάννη. Στη συνέλευση που έγινε μετά τα γεγονότα του 1843 για το καταρτισμό του συντάγματος, ο Μακρυγιάννης βλέπει το δάχτυλο του δικαιοκρίτη Θεού που φέρνει την εφταξία στο σώμα του λαού του. Υπό την προϋπόθεση βέβαια πως δεν υπάρχουν δύο τέλεια, δηλαδή δύο τέλεια συμφέρον και ανθρωποφαγία από το μέρος των πουλημένων στις μεγάλες δυνάμεις. Για το ίδιο γεγονός κάνει λόγο και στα απομνημονεύματα
καταλήγοντας στο τέλος σε μία ευχαριστήρια δοξολογία. Γι' αυτό δέεται στην Αγία Τριάδα ο Μακρυγιάννης να ελευθερώσει το γένος από τα φρικτά δεινά που τους ερεύουν όλοι όσοι ξεκόβουν από το λαϊκό σώμα και αποτελούν τη μερίδα των προδοτών. Είναι πολύ συγκινητικό το αίσθημα της δικαιοσύνης που έχει ο αγωνιζόμενος Μακρυγιάννης. Δουλεύουν, ακούστε τι λέει, δουλεύουν και αγωνίζονται όλοι οι τίμιοι άνθρωποι και ψωμί δεν μπορούν να φάνε χορταστικό. Η Βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη Του δεν είναι λόγια ή απλά οράματα ή ονειροπαρμένα σχέδια. Έχουν ένα απτό αντίκρισμα στην ίδια τη ζωή της πολιτείας. Το Σύνταγμα κατά το Μακρυγιάννη είναι το ίδιο Ευαγγέλιο και ο ίδιος ο λαός της Εκκλησίας είναι αυτός που ζει στα πλαίσια της πολιτείας. Εδώ σίγουρα δεν υπάρχει καμία θεοκρατία δυτικού τύπου ή κάποιο είδος παποκρατίας. Πρόκειται για κάτι παρόμοιο που υπήρχε στη Βυζαντινή πολιτεία και βρίσκεται μέσα στα σπλάγνα της ορθόδοξης παράδοσης, όπως αυτή ζει στο αίσθημα, στον αγώνα και στη βαθιά πνευματικότητα του Μακρυγιάννη. Γράφει ο Μακρυγιάννης, δεν πέρασε 3 μέρες, ήρθαν και με ρέθησαν και μόταζαν να μπω στις ξένες φατρίες και στα κόμματα. Να το επαναλάβω, γράφει ο Μακρυγιάννης, δεν πέρασε 2-3 μέρες και ήρθαν και με ρέθησαν και μόταζαν να μπω στις ξένες φατρίες και στα κόμματα και τους είπα, όποιον κόμμα είναι της πατρίδας μου και της θρησκείας μου, με εκείνο είμαι και με το Σύνταγμα και με το Ευαγγέλιο του Θεού. Ο Μακρυγιάννης, δίχως να είναι κανένας μεσαιωνικός θεοκράτης, σε εισαγωγικά βέβαια, έχει ξεκαθαρισμένες απόψεις. Η δημοκρατία ενός λαού πρέπει να έχει γερές βάσεις, όχι μιας αφηρημένης ηθικότητας ή ηθικολογίας, αλλά μιας συνειδητής συμμετοχής στα αγαθά του πνεύματος της ιστορικής αδερφικής κοινότητας. Διόλου δεν αξιοποιήθηκαν παρόμοιες αυτογενείς και αυτόχθονες ιδέες του παραδοσιακού πλούτου στην οργάνωση της νεότερης ελληνικής μας ζωής. Προκαλεί επίσης θαυμασμό η οικουμενικότητα του Μακρυγιάννη, ευθύς εξ αρχής πρέπει να τονιστεί με έμφαση το γεγονός
ότι μια παρόμοια πατριωτική στάση, όπως είναι το Ματριγιάννη, δεν δημιουργεί και δεν επιβάλλει κανένα σοβινισμό ή στήρο εθνικισμό. Το εντελώς αντίθετο συμβαίνει. Για να είναι κανείς οικουμενικός, να αγκαλιάζει όλο τον κόσμο, πρέπει να διαλέγεται αυτοδύναμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να γίνει αν δεν έχει ολοκληρωμένη ταυτότητα, που σημαίνει ολοκληρωμένο και προσωπικό περιεχόμενο. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τη ζωή ενός λαού. Πώς θα μπορούσε να αντιμετωπίσει άλλους λαούς, να πάρει και να δώσει, πριν εξασφαλίσει ο ίδιος τη δική του αυτοδύναμη πολιτιστική ταυτότητα? Δεν εκπληρώνεται η βασική τούτη προϋπόθεση. Σίγουρα ο λαός αυτός θα πηδικήσει δίχως καμιά δημιουργικότητα και πρωτοτυπία. Ο αρχαίος Έλληνας και ο Βυζαντινός ήταν πλανήτες σε Ανατολή και Δύση. Παναλαμβάνω, ο αρχαίος Έλληνας και ο Βυζαντινός ήταν πλανήτες σε Ανατολή και Δύση. Έπαιρναν και έδιναν, γιατί είχαν διαμορφωμένη ακέραιη και ρωμαλαία την πολιτιστική τους ταυτότητα. Αυτή τη ρωμαλαιότητα της εθνικής ταυτότητας θέλει ο Μακρυγιάννης, γιατί μόνο μια τέτοια ταυτότητα θέτει και βασικές προϋποθέσεις για μια εθνική ανεξαρτησία και μπορεί να οδηγήσει σε μια παγκόσμια αδελφότητα. Τότε μόνο το αληθινό θα είναι και εθνικό, κατά την περίφημη ρίση του Διονυσίου Σολομού. Με την απώλεια της ταυτότητάς του, όμως, ο ελληνικός λαός έγινε η παλιόψαθα όλων των εθνών. Δεν έχει να προσφέρει το αληθινό και κάτι, και κατά συνέπεια ούτε εθνικό. Αυτή είναι η ειλικρινής και αυστηρή γνώμη του Μακρυγιάννη. Ωστόσο, η αιμονή του στην εθνική ταυτότητα ως αίτημα για να τη βρει και να την προφυλάξει ο λαός του, τον κάνει να ανοίγεται προς τις οικουμενικές διαστάσεις. Προσοχή! Όποιας θρησκείας, εισαγωγικά, κι αν είναι οι τίμιοι άνθρωποι και εφόσον δοξολογούν τον Θεό, σίγουρα έχουν την ευλογία Του. Εδώ πράγματι προξενεί μεγάλο θαυμασμό ο Μακρυγιάννης, αφού μιλάει όπως οικουμενικοί προφήτες και σαν ο συγγραφέας του βιβλίου του Ιωνά. Δια της εσπλαγνίας του ο Θεός κάνει νεκρανάσταση και σώνει και ελευθερώνει το πλάσμα του και γενικώς την ανθρωπότητα όλη των εθνών από την τυραννία και το δόλο και την απάτη της ασέβειας. Και γένονται όλοι οι άνθρωποι ένα, μία πίμνη εις ποιμήν. Όλα τα τέκνα του Θεού θα δούνε την ευλογία του και τα αγαθά αυτού νου και τη βασιλεία του. Όσο είναι καλοί άνθρωποι στην κοινωνία, όποια θρησκεία κι αν είναι, και φέρουν δοξολογία εις το Θεό καθαρά να φυλάξει όλα αυτά. Εδώ σίγουρα χρειάζεται κάποια προσοχή. Η αρετή και η τιμιότητα
κάτω από το Μακρυγιάννη δεν έχουν σχέση προς τις ανάλογες αστικές φτηνές και ηθικιστικές πράξεις. Τέτοιες προτάσεις άλλωστε δεν χωράνε στο μυαλό του Μακρυγιάννη. Εδώ πρόκειται για ολοκληρωμένο ήθος που πηγάζει από ένα πρόσωπο ενταγμένο στα αγαθά μιας αδελφικής κοινότητας, όποιας θρησκείας κι αν είναι, στα αγαθά μιας αδελφικής κοινότητας, όποιας θρησκείας κι αν είναι, σαν ένας ορθόδοξος πατέρας, ο Μακρυγιάννης βλέπει όλη τη κτήση να είναι δυνάμει η Εκκλησία του Θεού. Πιο απλά, δεν έχουμε μοιοπία να βλέπουμε μόνο τον εαυτό μας στην Ελλάδα μέσα να έχει φαγητό να φάει, γιατί έχουμε μόνο μισθομάχια και άλλοι δεν έχουνε, γιατί δεν είναι ομόθρησκοι. Όχι. Χρέος, τα αγαθά να διοχετεύονται παντού, όποια θρησκείας κι αν είναι. Γι' αυτό ξέρει την αναγκαιότητα της εθνικής ταυτότητας και το φυσιολογικό της άγγεμα προς τις οικουμενικές της διαστάσεις. Τίποτα δεν ξέρει θεωρητικά μόνο για τον οργανισμό δεσμό της φυσικής και υπερφυσικής αποκάλυψης. Άλλωστε, σε όλες σχεδόν τις σελίδες του έργου του προβάλλει χτυπητά την ορθόδοξη σωτηριολογία. Όλα τα έργα του ανθρώπου γίνονται με αγώνα και άσκηση, αλλά προηγούνται το έλεος, η εσπλαγνία, ο φωτισμός και ο αγιασμός. Ένα συντέριασμα που σμιλεύει την ομορφιά της ορθόδοξης εικόνας του ανθρώπου. Τέλος, δεν μπορεί κανείς να μην θαυμάσει και να μην απορρίσει για όσα λέει ο Μακρυγιάννης για τη σχέση θεολογίας και φιλοσοφίας. Τόσες και τόσες έρηδες ξέρουμε μεταξύ των σχολαστικών και αντισχολαστικών. Σε Δύση και Ανατολή, για αυτό το θέμα, τόσες και τόρες έτσι γνωρίζουμε. Από όσο ξέρω, πουθενά δεν διατυπώθηκε τόσο εύστοχα, ζωντανά και μετρημένα η παραπάνω σχέση, όπως το πράγμα έγινε σε μερικές αράδες από το Μακρυγιάννη. Ακόμα και στις μέρες μας ακούγονται κουβέντες για φιλοσοφική θεολογία. Και εκείνο που καταλαβαίνει κανείς είναι πως υπάρχει ούκο λίγη ασάφεια, σύγχυση και αρετή και αρκετή ημιμάθεια πάνω σε αυτά τα θέματα. Ο Μακρυγιάννης με την κοφτερή του Κρίσου ξέρει τι λέει.
Δηλαδή, του λέγω του αλουνού, εσύ φίλε, είσαι κουτσός. Γιατί κάνεις άδρας και λες για δύο ποδάρια, αφού είσαι κουτσός. Εις καιρό που έχεις ένα ποδάρι μόνο. Όχι, λέει, έχω δύο και καλά. Του λέγω, ένα μόνο έχεις. Και εκείνο, τσακισμένο. Όχι, λέει, δύο. Σώπα, του λέγω, ψεύτη. Σηκώνεται πάνω, λέγει, ορίστε που έχω δύο και περπατώ. Ρε άδελφε, του λέω, δεν σε ρώτησα εγώ εκεί που σπουδάζεις τι μαθαίνεις θεολογικά και φιλοσοφικά και μου είπες μόνο σου ότι μαθαίνεις φιλοσοφικά μόνο. Γιατί σπουδάζεις το ένα και κάνεις κρίση για τα δύο και είσαι μισόθρησκος και θυμιένεσαι πως η Θεοτόκος γέννησε τον Χριστό και έμεινε παρθένο. Εσύ δεν μπορείς να το γνωρίζεις ότι είσαι κουτσός. Αυτός ο Άγιος, ο σημερινός Άγιος Βασίλειος και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας το γνωρίζουν ότι είχαν πρώτα αρετή, είχαν πρώτα ηθική, σπούδαζαν και τη θεολογία πρώτα και τη φιλοσοφία και γνώριζαν με εντέλεια το ένα και το άλλο και έγιναν καλοί χριστιανοί, ορθόδοξοι θεολόγοι, καλοί φιλόσοφοι και τότε έλαβαν τη φώτιση του Θεού και την ευλογία του και της βασιλείας του και έγιναν πατέρες εκκλησίας και άγιοι. Γι' αυτά όλα τους έκαναν εικόνες, τους προσκυνάμε και όχι, αδελφέ, κάδρα, και αυτοί ξέρουν πως ήταν η Θεοτόκο, ποια αρετή και ποια καθότη είχε. Θα μπορούσε κανείς, αυτά γράφει ο Μακρυγιάννης, θα μπορούσε κανείς να αφήσει τουλάχιστον το κείμενο, αλλά μπαίνω στον πειρασμό να επισημάνω κάτι που με εντυπωσιάζει προσωπικά. Σε πρόσφατες μελέτες μου και φυσικά πριν από τη δημοσίευση του καινούριου έργου του Μακρυγιάννη, ασχολήθηκα επίμονα με τη λειτουργική που είχε στο Βυζάντιο η επιστήμη, η φιλοσοφία και η θεολογία. Τούτο με λίγα λόγια σημαίνει ότι κάθε μια κάνει τη δική της δουλειά, αλλά συνδέεται λειτουργικά με την άλλη, όπως τα μέλη σε ένα ζωντανό σώμα. Η θεολογία είναι πρώτα ζωή. Χαρίσματα και θεία του Θεού στην ιστορία και έπειτα υπομνηματισμός των γεγονότων που γίνεται με εικόνες, τύπους, σύμβολα, έννοιας και άλλα βοηθητικά. Έτσι η επιστήμη και η φιλοσοφία που αντιλήφθηκαν σωστά στο Βυζάντιο ήταν απλώς η γλώσσα της θεολογίας. Αυτή είναι η λεγόμενη διπλή αλήθεια που έχει σχέση με την καταφατική και αποφατική θεολογία. Εδώ όμως δεν μπορώ να επεκταθώ. Σημειώνω μόνο πως η σχολαστική θεολογία δεν έκανε την παραπάνω λειτουργική διάκριση. Και έτσι οι σχολαστικοί της Δύσης δεν μπορούσαν να συνοηθούν με τους Ορθόδοξους Βυζαντινούς. Μεστό και πολύπτυχο είναι το έργο του Μακρυγιάννη μέσα στην απλότητά του. Έτσι ώστε για την έρευνα και την κατανόησή του να χρειάζονται πολύ προσοχή και πολύ σμόχθος. Ωστόσο, ένα είναι πολύ βέβαιο, ότι ο αγράμματος αυτός πατριώτης Μακρυγιάννης και ορθόδοξος Έλληνας είχε γνώσεις και αρετή. Είχε μαθητεύσει και αυτός, όπως και ο Θεόφιλος, κατά τη ρίση του Ελίτη, στο λαϊκό πανεπιστήμιο του γένους. Βλέπε Οδυσσέα Ελίτη, ο ζωγράφος Θεόφιλος,
Αθήνα 1978, σελίδα 32. Και ήταν ένας ήρωας καλλιτέχνης και διδάσκαλος που είχε μάθει και είχε πάθει. Ου μόνον παθών, αλλά και μαθών τα θεία, κατά την έκφραση του Διονυσίου Ολοπαγίτη και άλλων πατέρων, με την πλούσια τούτη εμπορική μάθηση και με σπαραγμό καρδίας, ως φρένεται ο Μακρυγιάννης το πολιτικό και οικονομικό κατάντημα του νεοσύστατου κρατηδίου. Βαθύς Έλληνας και βαθύς Ορθόδοξος, ο Μακρυγιάννης είναι πάντοτε επίκαιρος, γιατί μπόρεσε και διακήρυξε με μια ανεπανάληπτη ιδιαιτερότητα την πιο απλή και χτυπητή αλήθεια που είναι ο Έλληνες φαίνεται πως έχουν ξεχάσει ή καμώνονται πως δεν αξίζει για τίποτα. Ποια αλήθεια? Η εξάρτηση από τις διοικητικές δυνάμεις αποβαίνει ολέθρια και καταπιεστική. Γιατί πρώτα συντελέστηκε η πνευματική και πολιτιστική διάβρωση. Καημένε Σοκράτη, λέει ο Μακρυγιάννης, γράφει ο Μακρυγιάννης, καημένε Πλάτων και λυπή, πού κατάντησαν οι απόγονοί σας, οι απόγονοι δικοί σας και η Αμερική χτεσινή στην κοινωνία του κόσμου, ήμερη και σοφή, και οι απόγονοί σας άγριοι και μωροί. Κι έτσι είναι, δεν μπορώ να εκτανθώ περισσότερο, ούτε η μάθησή μου με βοηθεί, ούτε και τα μάτια μου βλέπουν, ότι τρέχουν ποτάμι τα δάκρυα από μέσα τους, ότι όπου είναι τέτοια γομάρια, αυτά τα σαμάρια τους βάζουν οι απόγονοί τους. Οι απόγονοί σας άγριοι, και είναι άγριοι, ότι ο σοφός Καΐρης και άλλοι τιούτοι δίνουν τζιβαϊρικών πολύ τίμητων και παίρνουν ασιά με αγέρα και κούφια καρύδια. Είναι πύρινος ο καημός του Μακρυγιάννη και δεν υπάρχει ίγνος μυσαλλοδοξίας όπως θέλει να περισσώσει τον ελληνικό και ορθόδοξο πολιτισμό που τον ζει βαθιά μέσα στα κύτταρά του. Κακριδί, στρατηγός Μακρυγιάννης, μια ελληνική καρδιά, Αθήνα 1972. Ο ελληνοορθόδοξος πολιτισμός είναι η ίδια η ζωή, η ιστορία του ελληνικού έθνους, όπως είναι φυσικό, αποτελεί το σκαρί του και κάθε διάβρωση σημαίνει αλωτρίωση που έχει ζημιογόνες συνέπειες, σημαίνει θάνατο του Έλληνα. Αμήν. Τελειώσα. Κάναμε πάνω από μία ώρα. Βάτσιξα ώρα, Βασίλια. Καλά κάνουμε μας αυτή. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι, και νυν και αεί σε όρα στον αιώνα. Μην. Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, θέτω η βασιλεία σου. Γίνεται ημάς ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων. Δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών.
ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγης ημάς πειρασμόν, αλλά λύσε ημάς από τον ονειρού. Ελέσβο αθλήσαντες υπέρ Χριστού του Θεού, αυτήν υγειάσατε τη το λειψάνον ημών. Βρέσι μακάρι, όθεν ημάς τιμόμεν, Ραφά ήρθε ο φόρε, άμαση Νικολάου και Παρθένο ειρήνη, ως Θείους ημών προστάτας και πρέσβης προς Κύριον. Διευχών των Αγίων, Πατέρων, Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.